πέρασαν 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ο ιστορικός χρόνος, όπως γνωρίζετε στην νεωτερικότητα, εξελίσσεται πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, ο χρόνος κυλάει τρομακτικά ταχύ, γρήγορα. Γεγονότα ακόμα που συνέβησαν πριν από 50 χρόνια, μοιάζουν σχεδόν για τη νέα γενιά, ιδιαίτερα σαν να είναι αρχαιότητα. Δηλαδή αναφέρουμε την πρόσφατη επέτειο της δικτατορίας του 1967, όπου σε πολλή νεολαία μοιάζει να είναι στη νεολαία ιδιαίτερα, αλλά και σε παλιότερους, κάποτε το οποίο δεν έχει πια σχέση με τον παρόν. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση αφορά πώς ένα γεγονός 200 ετών πλέον, που σίγουρα είναι το σημαντικότερο για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, μια και αποτελεί την εθνογέννηση του ελληνικού κράτους, τι σχέση έχει με το παρόν, γιατί είναι τόσο σημαντικό σήμερα να το συζητάμε, πέρα της ακαδημαϊκής του δηλαδή σημασίας. Ναι, ο χρόνος επιταχύνεται κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι γραμμικός, επομένως γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν αποκτούν μια πολύ μεγάλη επικαιρότητα στο παρόν. Παραδείγματος χάρη το ολοκαύτωμα και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 80 χρόνια, δεν πάβει να απασχολεί και να διχάζει και να την σημερινή κοινή γνώμη. Επομένως υπάρχουν κομβικά γεγονότα τα οποία έρχονται και επανέρχονται. Κατά κάποιο τρόπο το παρόν επαναφέρει, επανακαλεί τα παλιά γεγονότα. Από αυτή την άποψη η Ελληνική Επανάσταση έχει σημασία, όπως είπατε, γιατί καταρχάς είναι η γενέθλια πράξη και του κράτους, αλλά στην πραγματικότητα και του έθνους. Αυτό πολλές φορές σοκάρει, μα το έθνος τότε δημιουργήθηκε. Με την έννοια του πολιτικού έθνους τότε, ο ίδιος ο Κοραής, ο οποίος ζούσε τότε, έλεγε ακριβώς η μετατροπή του ελληνικού λαού σε ελληνικό έθνος. Μετατροπή του λαού σε έθνος συντελέστηκε μέσα από αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες αγκάλιασαν κόσμο ο οποίος δεν σκεφτόταν αυτά τα ζητήματα. Ζούσε την καθημερινότητά του, δηλαδή χωρίς καν να έχει παρόμοιες αναφορές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι πολλές φορές σε σύγχρονα κράτη, επειδή οι κρίσεις έρχονται και επανέρχονται, ανακαλούν την στιγμή της διαμόρφωσής τους και υπάρχουν χώρες στις οποίες η στιγμή της διαμόρφωσής τους τίθεται σε αμφισβήτηση. Παραδείγματος χάρη, ο Ερντογάν θέτει σε αμφισβήτηση τη διαμόρφωση της σύγχρονης Τουρκίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Στην Γερμανία υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αν είχε γεννηθεί, αν είχε δημιουργηθεί το γερμανικό κράτος από τις επαναστάσεις του 1948, δεν θα είχε καταλήξει η Γερμανία στη στρατοκρατία και σε δεύτερους και σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Στην Ιταλία επίσης, εάν υπάρχει συζήτηση, υπήρχε η συζήτηση με το πρόβλημα του Νότου, εάν ο Βοράς δεν είχε απορροφήσει τον Νότο, θα είχε ένα διαφορετικό χαρακτήρα η δημιουργία της Ιταλίας ως σύγχρονο κράτος. Επομένως, έρχεται το ζήτημα αυτό και στην Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει παρόμοια αμφισβήτηση. Κανείς δεν αμφισβητεί την Επανάσταση του 1921. Εάν υπάρχει μία διχογνωμία, είναι πέτυχε η Επανάσταση του 1921 τους στόχους της, δεν τους πέτυχε. Τι κληρονομιές μας άφησε, τι πρέπει να μάθουμε εμείς για την Επανάσταση. Στα τελευταία χρόνια είχαμε δει και μία από τη δεξιά κυρίως αφήγημα σε σχέση με το 1821, ότι τι περίμενες από το ελληνικό κράτος, ιδιαίτερα μετά την κρίση, την τελευταία με τα μνημόνια, ότι τι περίμενες από ένα κράτος που δημιουργήθηκε από κλέφτες. Επομένως, και θυμάμαι και την εκπομπή του Sky, που ουσιαστικά το περιεχόμενο ήταν αυτό. Δηλαδή, κλέφτες το δημιούργησαν, πήγανε κάποιοι μορφωμένοι από το εξωτερικό να φτιάξουν την κατάσταση, αλλά δυστυχώς πελατειακό κράτος μπορούσε να δημιουργήσει. Ναι, ήταν μια ανάγνωση αυτής της ιστορίας, η οποία έβλεπε την Επανάσταση ως μια σύγκρουση ανάμεσα σε παραδοσιακές δυνάμεις και σε εξυγχρονιστικές δυνάμεις. Ακριβώς αυτό. Και όπου έλεγε, ας πούμε, ότι το γεγονός ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις κατήσχησαν δείχνει ότι από εκεί και πέρα το κακό, η αρρώστια του ελληνικού κράτους βρίσκεται σε εκείνη την εποχή. Αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει τώρα.
τόσο. Α, δεν υπάρχει πια σήμερα. Υπήρχε και κατά τη διάρκεια της κρίσης, όταν είχαμε ανακαλύψει το κακό, το αυτομαστίγωμα. Την αυτομαστίγωση, ας πούμε, αναδρομικά. Τώρα εκείνο το οποίο προβάλλεται είναι η συνεχής επιτυχία, ότι η Ελλάδα είναι success story και ότι, εν πάση περιπτώσει, από τότε μέχρι σήμερα... Η ισχυρή Ελλάδα του Σιμίτη αναγεννάται. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε το πρόβλημα το εξής, το οποίο καμιά φορά αναφύγεται. Εάν το 1821 ήταν επανάσταση ή αν ήταν πόλεμος της ανεξαρτησίας. Α, μάλιστα, αν είχε κοινωνική διάσταση εννοείται. Ναι, θεωρούνταν αν είχε μια κοινωνική διάσταση. Ήταν καθαρά εθνική επανάσταση. Ναι, το ζήτημα της κοινωνικής διάστασης το είχε φέρει ο Κορδάτος, ο σκληρός. Μπράβο. Και ο Κορδάτος. Με το οποίο γαλουχήθηκαν γενναίες αριστερών. Ναι, με τον τρόπο. Με το βιβλίο του 24, όχι, ναι. Η κοινωνική σημασία της ελληνικής. Και μετά την αναθεώρησή του, εν πάση περιπτώσει, το 1946. Το 1946 από τον ίδιο, εννοείται. Εμείς, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Κορδάτος φέρνει το πρόβλημα αυτό της κοινωνικής σημασίας της επανάστασης, αλλά πώς. Κοινωνική σημασία μέσα σε ένα πλαίσιο τάξεων, δηλαδή έρχεται η αστική τάξη και κατησχύει και ούτω καθεξής. Σήμερα μπορούμε να σκεφτούμε την ελληνική επανάσταση ως κοινωνική επανάσταση, χωρίς να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία ποια τάξη διαδέχθηκε μία άλλη. Έχουμε τον καθολικό μετασχηματισμό μιας κοινωνίας η οποία ζει μέσα στα πλαίσια μιας αυτοκρατορίας όπως είναι η Οθωμανική και η οποία μετατρέπεται σε κράτος. Και αυτή η διαδικασία έχει κοινωνικό σχηματισμό, δεν έχει. Τραβάει καταρχάς σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού και βέβαια έχει και κοινωνικές μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες κοινωνικές συνέπειες. Γιατί όχι μόνο το γεγονός της Επανάστασης, αλλά και το γεγονός της ίδρυσης του κράτους. Αυτό πολλές φορές παραβλέπουμε τι σημαίνει η ίδρυση του κράτους ως Επανάσταση. Τα πρώτα συντάγματα, παραδείγματος χάρη. Το γεγονός ότι οι κοινότητες συσκέπτονται πώς ακριβώς θα διοικηθούν, ποια θα είναι η σχέση τους με και το κεντρικό κράτος. Είναι και η πρώτη κράτος, χώρα στην Ευρώπη που βάζει καθολικό δικαίωμα ψήφου των ανδρών. Και όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά επίσης και το σοκ το οποίο υπέστη η κοινωνία αυτή από την ίδρυση του κράτους. Γιατί και αφότου δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη Ελλάδα, δηλαδή και με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1832 κτλ. Και στα χρόνια του Όθων, έχουμε εξεγέρσεις απέναντι σε διαδικασίες οι οποίες σημαίνουν επιβολή του κράτους, παραδείγματος χάρη η φορολογία. Δεν ήταν αυτονόητο ότι πληθυσμοί όπως οι Μανιάτες που δεν φορολογούνταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία θα ήθελαν να φορολογηθούν μέσα από το καινούργιο κράτος, οι αγρότες και το καθεστώς. Η καθολική, η στράτευση, παραδείγματος χάρη, όλα αυτά προκαλούσαν εξαγέρσεις. Επομένως, είναι ένα βαθύ κοινωνικό γεγονός γιατί σήμαινε το μετασχηματισμό μιας κοινωνίας. Αυτό όμως δεν οδήγησε τελικά σε ένα καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Δηλαδή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που κατά πολλούς δεν ήταν καν φεουδαρχία, ήταν ασιατικός τρόπος παραγωγής. Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοια συζήτηση. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη στιγμή. Ναι, προφανώς είναι όμως μια μεταξέλιξη σε ένα σύγχρονο και μάλιστα δυτικού τύπου. Προφανώς. Ήταν το πρώτος δυτικός καπιταλισμός καθαρό έμος, ας πούμε, κατά πολλούς στα Βαλκάνια. Ναι, σταδιακά. Μην φανταστούμε προφανώς ότι με το που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος υπήρχαν αστικές σχέσεις, υπήρχε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο σαφώς υποστήριζε αυτή τη σχέση. Η Ελλάδα βρισκόταν μέσα στα δίκτυα του μεγάλου εμπορίου, των μεγάλων δυνάμεων και ούτω καθεξής και σιγά σιγά δεκαετία με δεκαετία, εν πάση περιπτώσει αυτή η οποία ήταν βαθιά αγροτική και επιμενική κοινωνία μετατράπηκε έτσι σε μια αστική μέσα στη διάρκεια αυτή των δύο αιώνων. Ωραία. Ξέρετε, από την αρχή, με τη λήξη μάλλον της Επανάστασης, άρχισαν να διαμορφώνονται διάφορα αφηγήματα σε σχέση με το τι ήταν. Τώρα ήδη εσείς δώσατε ένα πλαίσιο του τι ήταν η Επανάσταση και πόσο σύνθετο γεγονός ήταν. Από την αρχή όμως το ελληνικό κράτος άρχισαν να διαμορφώνονται εθνικά αφηγήματα, γιατί ακριβώς έχω μια εθνογένεση, άρα και κεντρικά. Πώς να το πω, ας πούμε, υπήρξαν τεχνικές που χτίσανε το αφήγημα μέσω του σχολείου, μέσω της εκπαίδευσης, μέσω των πανεπιστημίων, μέσω του ακαδημαϊκού κόσμου. Ποιοι κατά τη γνώμη σου είναι τα κεντρικά σημεία, οι κεντρικές εποχές που διαμόρφωσαν αυτό το αφήγημα, το εθνικό αφήγημα,
στη διάρκεια αυτών των 200 ετών εννοώ. Το πρώτο σημείο είναι το γεγονός ότι η Επανάσταση έπρεπε να δικαιολογήσει τον εαυτό της. Και επομένως έπρεπε να αντιπαρατεθεί στον περίφημο τόπο 400 χρόνια σκλαβιάς. Είναι προφανές ότι ούτε 400 ήταν, αλλού ήταν πολλά περισσότερα, αλλού ήταν πολύ λιγότερα τα χρόνια αυτά, ούτε όλες οι ομάδες οι ελληνικές είχαν το ίδιο στάτους. Οι Παναγιώτες ήταν προφανώς τελείως διαφορετικοί. Το στάτους αυτό ήταν διαφορετικό, παραδείγματος χάρη οι αγρότες είχαν διαφορετικό στάτους από ό,τι είχαν οι αγρότες σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές που δεν είχαν ξένο ζυγό, αλλά ντόπιο ζυγό και ούτω καθεξής. Επομένως, δημιουργήθηκε αυτό το αφήγημα ότι ένα έθνος το οποίο αναγεννάται όπως ο Φίνιξ και είναι χαρακτηριστικό το σύμβολο του Καποδίστρια μέσα από τις τάχτες του, μέσα από τα χρόνια της σκλαβιάς. Από εκεί και πέρα αυτό υπέστη πολλές αλλαγές. Παραδείγματος χάρη η Εκκλησία έβαλε τη σφραγίδα της παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία τα χρόνια πριν από την Επανάσταση δεν είχε στην προοπτική της μια αποκατάσταση του έθνους και την είχε αφορήσει κλπ. Στη συνέχεια η Εκκλησία προσχώρησε και πριν από την Επανάσταση αρκετά στοιχεία εκκλησιαστικά είχαν προσχωρήσει στην Επανάσταση και μετά έβαλε την Επανάσταση μέσα στις συνέχειες ότι η Εκκλησία ακριβώς ήταν αυτή. Και φτιάξε και τους μύθους της Αγίας Λαύρας και του Κουτσού Σχολείου. Ναι, μέσα από ο φιλελληνισμός επίσης έπαιξε ένα ρόλο παρουσιάζοντας την Επανάσταση προς τα έξω. Έδωσε επίσης και μια εικόνα της Επανάστασης, ακόμη και εικόνα οπτική, παραδείγματος χάρη τους ήρωες της Επανάστασης που βλέπουμε στα σχολεία, σε εθνικές επαιτίους κτλ. Τις μάχες, την έξοδο του Μεσολογίου, την Αγία Λαύρα, την περικεφαλαία στον Κολοκοτρώνη, τα δερβενάκια κτλ. Είναι εικόνες με τις οποίες ντύθηκε η Επανάσταση και οι οποίες προέρχονταν από τον φιλελληνισμό. Από εκεί και πέρα η ιστοριογραφία έκανε τη δουλειά της. Ο Παρηγόπουλος, παραδείγματος χάρη, στα μέσα του 19ου αιώνα είχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιρροή, γιατί έβαλε την ελληνική επανάσταση μέσα στη συνέχεια του ελληνικού έθνους. Ότι οι επαναστάτες όχι μόνο ήρθαν να συναντήσουν τους αρχαίους Έλληνες, αλλά είναι η απόλυξη και των χριστιανών. Γιατί μέχρι τότε, να το πούμε αυτό, γιατί μέχρι τότε για τον Κορεή και τους διαφωτιστές, αρχαία Ελλάδα, μόνο η Ελλάδα ήταν αρχαία Ελλάδα. Το Βυζάντιο ήταν μια βαρβαρότητα, όπως ήταν σε όλους τους διαφωτιστές εκείνης της εποχής. Και επομένως μόνο. Και ο Παρηγόπουλος είπε ότι όχι, και το Βυζάντιο είναι Ελλάδα. Μετά η βασική, νομίζω, στιγμή που αλλάζει αυτό το αφήγημα είναι το κεντρικό αφήγημα του κράτους. Ναι, που αλλά στον 20ο αιώνα, όταν έρχεται ο Κορδάτος, και ξέρετε, υπάρχουν και κοινωνικές αιτίες στην Επανάσταση, και ανεξαρτήτως της άποψης που έχει σήμερα, εάν ήταν ακριβής ή όχι ο Κορδάτος, ωστόσο το γεγονός ότι έβαλε το κοινωνικό στοιχείο ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μας έδειξε ότι, ξέρετε, πρέπει να δούμε και με άλλο τρόπο και με άλλη ματιά την Επανάσταση. Και τότε τώρα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η σχέση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή και το όχι και η αντίσταση, αντλούν από την Επανάσταση. Μυθοποιούν την Επανάσταση. Από μια μεριά ο λαός αντάρτης, παλικάρι και ούτω καθεξής, από την άλλη μεριά οι ξένοι με τους ντόπιους πράκτορές τους κτλ. Δημιουργείται, θα λέγαμε, μια λαϊκιστική αντίληψη έτσι, της Επανάστασης. Αλλά στη συνέχεια και αυτή ξεπερνιέται, παραδείγματος χάρη η επιθεώρηση τέχνης, στην οποία γράφει ο Φίλιππος Ηλίου, ο Ασδραχάς, ο Παναγιωτόπουλος, ο Κρεμμυδάς και όλοι αυτοί οι οποίοι εκδίδουν βιβλία στη συνέχεια και δημιουργούν μια διαφορετική αντίληψη της Επανάστασης και είναι, αν θέλεις, αυτή η οποία είναι η πιο κοντινή μας και η οποία βρίσκεται πολύ κοντύτερα στα πράγματα από παλιότερες προσεγγίσεις. Ξέρετε, η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μόνο σημαντική για την Ελλάδα, ήταν πολύ σημαντική για όλη την Ευρώπη καταρχάς, γιατί ήταν μετά μια περίοδο αντίδρασης, μετά την ήττα των Ναπολέοντα, ακολούθησε μια περίοδο που ήταν αντιδραστική, αν το πούμε έτσι σχηματικά, και είχε μια ακτινοβολία πολύ μεγαλύτερη από τα Βαλκάνια ή την περιορισμένη, ας πούμε, ιστορία των Βαλκανίων. Πέστε μου ακριβώς, θα ήθελα από εσάς να μου πείτε ποια ήταν η ακτινοβολία, η επιρροή που είχε η Επανάσταση.
Κοιτάξτε, η επιρροή, η απήχηση της Επανάστασης είναι πέραν από την ακτινοβολία. Την είχε αυτή την ακτινοβολία, αναμφίβολα. Αλλά η απήχηση της οφείλεται στο γεγονός ότι η Επανάσταση δεν έρχεται, δεν έρχεται πρώτα-πρώτα από έναν λαό ο οποίος σε όλα αυτά τα χρόνια σκέφτεται πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επαναστατήσει. Υπάρχει μία αναστάτωση στην Ευρώπη. Ούτε είναι σωστό να πούμε ότι μετά την ήττα του Ναπολέοντα επικρατεί η αντίδραση και η οπισθοδρόμηση. Κάτω από αυτό πήγε η Ιερά Συμμαχία. Κάτω από την Ιερά Συμμαχία υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι, όπως είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος, έχουν κλονίσει όλες τις βασικές ιεραρχίες της Ευρώπης. Και παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε τη Μεσόγειο, έχουν καταλύσει τη Βενετική Αυτοκρατορία, τη Βενετική Επικράτεια, έχουν καταλύσει την Ισπανική Αυτοκρατορία με αποτέλεσμα να γίνουν ανεξάρτητες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και έχουν κλονίσει πάρα πολύ σοβαρά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία και πριν από την Επανάσταση συγκλονιζόταν από εξεγέρσεις από την Γεωργία και τον Κάφκασο έως τη Βοσνία και έως την Αίγυπτο και το Λίβανο. Επομένως, η Ελληνική Επανάσταση έρχεται ακριβώς να απαντήσει πάνω σε αυτή την γενική αναταραχή. Και από αυτή την άποψη έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τις εξεγέρσεις οι οποίες είχαν γίνει στη Μεσόγειο από την Πορτογαλία έως το Λίβανο και μέχρι την Σερβία. Και επίσης η ίδια με την επιτυχία της μπήκε ως ένα γρανάζι αυτών των αλλαγών. Δηλαδή, δεν πρόκειται απλώς για ακτινοβολία. Η Ελληνική Επανάσταση, αν δούμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που συμβαίνει στην Ευρώπη με τους πολέμους Ναπολεόντιους και στη μετανεπολεόντια εποχή που η Ευρώπη αλλάζει σελίδα, η Επανάσταση Ελληνική μπαίνει ως ένα στοιχείο αυτής της αλλαγής. Αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό η Επανάσταση αυτή έγινε. Γι' αυτό νίκησε, επειδή ήταν αυτή η μεγάλη, η δυναμική της μεγάλης αλλαγής, και γι' αυτό απέκτησε επίσης και αυτή την επιρροή, γιατί μπροστά στο πώς θα αλλάξει αυτός ο κόσμος σκέφτονταν, να, στην Ελλάδα κάτι γίνεται και πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή τους επηρέαζε άμεσα. Οι Έλληνες, παραδείγματος χάρη της Επανάστασης, ξέρανε τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Ξέρανε, παραδείγματος χάρη, η εφημερίδα του Μεσολογγίου έγραφε τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Έγραφε για τον Μπολιβάρ. Στην Λατινική Αμερική ξέραν τι γίνεται στην Ελλάδα. Ακόμη και στην Ινδία γνώριζαν οι Βραχμάνοι, παραδείγματος χάρη, γνώριζαν ότι κάποιο αρχαίο έθνος εκεί τα κατάφερε, πήρε την ίδια την ανεξαρτησία, τι γίνεται, για να μάθουμε και εμείς και ούτω καθεξής. Επομένως, η Ελληνική Επανάσταση απέκτησε την απήχησή της, γιατί ήταν μέρος των ευρύτερων μεγάλων αλλαγών της εποχής. Σήμερα, αλήθεια, πώς διδάσκεται στα σχολεία, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, πώς διδάσκεται, γιατί έγιναν πολλές προσπάθειες, και καλό είναι να μας τις θυμίσετε, να αλλάξει αυτό το τεχνικό αφήγημα για κρυφά σχολιά, το οποίο είναι όλοι οι ακαδημαϊκοί ξέρουν ότι είναι λάθος, ή για την Αγία Λαύρα. Και να γίνει πιο σύγχρονη, λιγότερο μυθοποιημένη το αφήγημα για το 1821. Πώς δες λοιπόν σήμερα και ποιες ήταν οι προσπάθειες μεταρρύθμισης στα σχολικά βιβλία? Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες μεταρρύθμισης στα σχολικά βιβλία για να παρουσιαστεί η Επανάσταση. Το πρόβλημα είναι συνολικά το πώς διδάσκεται η ιστορία, και είναι επίσης το πρόβλημα στο πώς προσεγγίζουμε την Επανάσταση, όχι μόνο μέσα από την ιστορία, αλλά επίσης μέσα από τις σχολικές γιορτές, μέσα από τις μαθητικές παρελάσεις, μέσα από τις μαθητικές παραστάσεις και ούτω καθεξής. Με αυτή την έννοια, συνολικά δηλαδή παρμένο το ζήτημα, εκείνο το οποίο κυριαρχεί είναι ακόμη φουστανέλα και για τα γάνη. Να έχουμε καταλάβει δηλαδή ότι η Επανάσταση έχει ένα διαφωτισμό πριν, ότι είναι η ίδια μια συγκρότηση μιας πολιτικής κοινωνίας, ότι υπάρχουν πολλές ομάδες, πώς αυτές συγκροτούνται, τι σημαίνει η Επανάσταση διεθνώς μέσα στο περιβάλλον της και ούτω καθεξής. Αυτά αλλάζουν, αλλά για να αλλάξουν χρειάζονται πολλές και συντονισμένες διαδικασίες.
τα προγράμματα ιστορίας τα οποία προσπαθούσαν να δώσουν μία έμφαση στη νεότερη ιστορία, γιατί ξέρετε, η νεότερη ιστορία διδάσκεται ελάχιστα, δηλαδή περνάει κανείς την Επανάσταση μέσα με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επομένως αυτό που του μένει είναι κάτι σχηματικό, ας πούμε. Το να μπορούν τα παιδιά να μπουν σε φακέλους οι οποίες θα δουν στοιχεία, θα δουν εικόνες, θα δουν πηγές κτλ. Αυτά ακυρώθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την κυρία Κεραμέως, η οποία λέει ότι... Α, είχαν γίνει πριν. Είχαν γίνει ως σχέδια. Υπάρχουν... Α, δεν είχαν γίνει βιβλία. Αυτό... Υπάρχουν πολλές προσπάθειες μεταρρύθμισης και στο παρελθόν και τώρα. Είναι αλλεπάλληλες αυτές. Συνήθως γίνεται μια μεταρρύθμιση, μετά αναιρείται, γίνεται μια άλλη μεταρρύθμιση, κάπου βαδίζουμε μερικά βήματα. Η τελευταία προσπάθεια ήταν αυτή η επιτροπή, η οποία είχε δημιουργηθεί, η επιτροπή Πολυμέρη Βόγλη, ας πούμε, για να την... Χρονολογία. Είχε δημιουργηθεί το 2016. Mm-hmm. Η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε ούτε μέχρι το 2019 και η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε από την σημερινή κυβέρνηση. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος στο πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η ιστορία, ώστε να μπορούν πραγματικά οι νέοι άνθρωποι να προσεγγίζουν ιστορία όχι ως γνώσεις στις οποίες θα τις εξεταστούν στις εξετάσεις, ούτε ως στερεότυπα του παρελθόντος, αλλά πραγματικά ως μία κατανόηση του τι σημαίνει αυτό το παρελθόν και τι σημαίνει το παρόν το δικό μας σε σχέση με αυτό το παρελθόν. Κύριε Δονλιακού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου δώσατε. Και εγώ ευχαριστώ.